Όλα έρχονται μόνο τους. Αν είναι να τύχει κάτι, θα τύχει. Αν όχι... Πώς αισθάνεσαι που είσαι μέσα? Είναι ένα παράξενο συνέστημα το οποίο θα το νιώσω όταν βγω. Δηλαδή μπήκα άγνωστος και θα βγω γνωστός. Δεν ξέρω πώς θα το πάρω έξω. Το μόνο σίγουρο είναι και το υπογράφω αυτό που λέω τώρα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο στέριο να αλλάξω από αυτό που είμαι. Από μικρός, το όνειρό μου ήταν να γίνω τραγουδιστής και διάσημος, να το πούμε έτσι απλά, λαϊκά. Επειδή κι εγώ πέρασα δύσκολα παιδικά χρόνια και μπορώ να καταλάβω ορισμένα πράγματα στα παιδιά που δεν έχουν γονείς, που δεν έχουν λεφτά, ξέρω εγώ, είναι άρρωστα κάποια παιδιά σε κάποιες οικογένειες. Θα ήθελα, από μικρός το ήθελα και ακόμα το θέλω και θα συνεχίσω να το θέλω και θα το κάνω και πράξη, εάν μπορώ φυσικά, μακάρι να μπορέσω. Και ένα όνειρό μου, αυτό που φανταζόμουν, ήταν... Θέλω να γίνω τόσο διάσημος, να μπορέσω να γεμίσω ένα στάδιο το οποίο είναι 100.000 κόσμο χώρα. Να το γεμίσω 100.000 μπορώ. Ναι. Αλλά τα λεφτά που θα μαζευτούν, εγώ ο ίδιος, να τα βάλουμε σε ιδρύματα, σε... Ξέρεις πόσα λεφτά μαζεύονται έτσι, φίλε. Ξέρεις πόσα λεφτά μαζεύονται έτσι. Και βλέπεις τώρα άλλοι κάνουν συναυλίες του καλοκαίρι, ειδικά που κάνουν και πολλές όλοι οι καλλιτέχνες. Ναι. Και βάζουν τα λεφτά στην τσέπη. Και είναι λίγοι αυτοί που βοηθάνε. Εγώ ήθελα να μπω στο παιχνίδι. Ήθελα να κάτσω όσο πιο πολύ μπορώ. Έχω φτάσει σχεδόν μία εβδομάδα πριν το τέλος. Δηλαδή, αν κάτσω μία εβδομάδα παραπάνω, θα γίνει τίποτα καλύτερο, νομίζεις? Όχι. Τα λεφτά δεν είναι. Ξέρεις όμως. Δεν θέλω τα λεφτά. Εγώ ήθελα να κάνω αυτό που σκεφτόμουν. Λεφτά δεν είχα ποτέ μου, γιατί θα πρέπει να έχω τώρα. Λοιπόν, μία από τις σημαντικότερες στιγμές στο σπίτι που έζησα, και μεγάλης χαράς αλλά και μεγάλης λύπης ταυτόχρονα, είναι όταν πήρα το τραγούδι «Δεν είναι τώρα πια εδώ». Το έχει γράψει ο Δημήτρης Αυλονίτης, ένα παιδί το οποίο δεν είναι πλέον στη ζωή. Εκείνες τις μέρες τα τραγούδια τα διαλέγαμε μόνοι μας, δεν μας τα έδινε ο κύριος Δερδηλής. Και έτυχε τότε να είμαι πρώτος στη βαθμολογία και έπρεπε να πάρω τελευταίο τραγούδι. Και ίσως και να έπαιρνα ξένο, το οποίο ξένο εγώ δεν τραγουδάω ξένα τραγούδια και δεν ήθελα να πάρω. Νίκος Ρουμελιώτης. Smoke the water. Έλα, αγόρι μου. Μπράβο! Νίκο, και ο Θεός βοηθός, παιδιά. The water. Ήξερα ότι το ήθελε πολύ ο Νίκος το άλλο το κομμάτι και ότι δεν μπορούσε να πει ξένο. Και δεν με ενοχλεί καθόλου. Χάρηκα πολύ με αυτή την κίνηση που έκανε ο Νίκος. Θέλω σε αυτό το τραγούδι να πάρω 10. Σε λέω αλήθεια. 10 και 1, όχι 10 απλά. Και θέλω να το αφιερώσω. Θα κάνω τα πάντα. Μιλές γράμματα σκίζω, δεν είναι τώρα πια εδώ. Τα ξέρα θέλει να γυρίσει κι εγώ τη συγχωρώ. Ξέρετε με ποιον μίλησε? Ξέρετε με ποιον μίλησε? Ποιος είναι? Μια ζωή για πάντα, δεν είναι τώρα πια εδώ. Πήραν τηλέφωνο οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του. Ούτε στο τρελό όνειρό μου δεν το περίμενα να συμβεί αυτό, να μιλήσω τώρα με κάποιον άνθρωπο δικό του, τον Δημήτρη. Είναι σαν να μίλησα με τον Δημήτρη, με τη μάνα του, με τη θεία του και με τον Πλούταρχο, με όλους μαζί. Έτσι ένιωσα τώρα. Το τραγούδι αυτό είναι τον Δημήτρη. Ένα παιδί που σκοτώθηκε. Το δεν είναι τώρα πια εδώ. Ναι, αυτό το είχε γράψει. Και με είδαν στη τηλεόραση και είδε στα μάτια μου το Δημήτρη, κατάλαβε. Στιγμές αγάπης μου χαρίζει. Χαρούμενος και λυπημένος. Πώς μου το είπε? Είσαι μέλος της οικογένειάς μας, κάτι τέτοιο. Εκεί παιδιά, τρελά. Δεν είναι τώρα πια εδώ. Πονά, φωνάζω, τρέμω, δακρύζω. Δεν είναι τώρα. Χαίρομαι τουλάχιστον που καταλάβανε ότι αυτό το τραγούδι εγώ το ένιωσα και ότι εγώ το έλεγα το τραγούδι αυτό, ειδικά για τον τίτλο «Δεν είναι τώρα πια εδώ», το έλεγα για τον παππού μου. Και αυτό το παιδί και αυτή η οικογένεια σκέφτεται τον τίτλο για το παιδί της, ξέρω εγώ. Δεν είναι τώρα πια εδώ ο Δημήτρης, τέλος πάντων. Εδώ, μου λέγε μια ζωή για πάντα, δεν είναι τώρα πια εδώ. Είσαι ο εαυτός σου, δεν προσποιείσαι. Το βλέπω μέσα, σε παρακολουθώ. Δεν προσποιείσαι, είσαι ένα απλό, καλό παιδί με φωνή καταπληκτική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Οφείλω να το πω, γιατί για μένα ήταν αμφιλεγόμενος και τώρα δεν υπάρχει τίποτα το αμφιλεγόμενο.
Για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές. Θέλω να αρχίσει από τώρα να αγαπάει πολύ ο ένας τον άλλον σε αυτό το τραγούδι. Χημεία μεταξύ μας, με τον Νίκο. Μπορεί να μην το κάναμε πάρα πολλές πρόβες, αλλά από την αρχή, από την πρώτη πρόβα που κάναμε, πιστεύαμε ότι θα βγει τέλειο. Και τα χημεία και δώρα, και εσύ οχός και εγώ. Χρύψανα και σκουπίδια τώρα, τις ζωγραφιές σου σκίζω. Τα πόστερ που αγαπούσες και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσε. Για να γιατρέψω τις ατελειώτες πληγές αφού δεν βγήκες από μέσα. Σε έχουν προδώσει άνθρωποι. Εμένα. Πάρα πολύ, ειδικά οι φίλοι. Γι' αυτό δεν έχω φίλους. Πάντα με εκμεταλλεύονται. Αυτό θα εκμεταλλευτείς. Θυμήσου. Πασχάλης Τερζής, ένας από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Τον εκτιμώ πάρα πολύ σαν φωνή, σαν άνθρωπο, σαν τα πάντα. Ένα φοβερό τραγούδι. Θυμήσου. Όταν έλεγες θυμήσου ότι ήμουν στη ζωή σου όνειρο αληθινό. Θυμήσου όταν φώναζες αφήσου και εγώ έκανα μαζί ο συνδυασμός της φωνής αυτής που έχεις με την εμφάνιση που έχεις είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να το πετύχει άνθρωπος. Πραγματικά σου το λέω. Δηλαδή είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Σε θεωρώ πολύ ταλαντούχο τραγουδιστή. Λάμπιστα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σέρτικη καπνή σε καταπίνουνε. Λαδάδικα. Είναι το τραγούδι που μπορώ να πω και με στιγμάτισε, γιατί σε όλους τους καθηγητές μου και στην Κριτική Επιτροπή άρεσε τόσο πολύ για αυτό το συνέστημα που έβγαλα. Τόσα δίνω, όσα θες, στα λαδάδικα μου λένε αυτό που θες, κάθε χαμά. Σήμερα ήσουν εξαιρετικός. Αυτό το ζεμπέλικο είναι από τα πιο δυνατά ζεμπέλικα. Το είπες, τι να πω, καταπληκτικά. Κι αφού πάνω σε μια τάξη τα συμμαζευτά, θα σου πω αν είσαι τάξη τώρα μαζευτά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι, αλλά θεωρώ ότι δεν τα πήγα και τόσο πολύ καλά. Πάρ' το δρόμο που σου πρέπει το να γυρίσω. Κι αφού πάνω σε μια τάξη τα σημαζευτά, θα σου πω αν είσαι. Αρχίζουν και γράφουν έντυπα, μιλάνε κανάλια και λένε Νίκος Οικονομόπουλος, ο νέος Κώστας Μαρτάκης. Το Μαρτάκι δε ποτέ με το όνομά του δεν το λένε. Λένε δηλαδή Κώστας Μαρτάκης σιγά, ο νέος Ρουβάς. Δηλαδή ο Μαρτάκης δίνει μάχη το παιδί ότι είναι ο Μαρτάκης και δεν είναι ο Ρουβάς. Και εσύ τώρα, πριν βγεις από τα αυγό σου, θα δίνεις μάχη ότι είσαι ο Οικονομόπουλος και δεν είσαι ο Μαρτάκης. Πώς να το εξηγήσω τόσα βράδια μόνος και δεν έρχεσαι, δεν με σκέφτεσαι. Θέλω να σου μιλήσω, μα για κάτι άλλο τώρα καίγεσαι, δεν με σκέφτεσαι. Κάνεις τα πάντα σαν μια ξένη να σε δω και να βγάλω από το μυαλό
πως ακόμα σ' αγαπώ. Κάνεις τα πάντα να πληγώσεις μια καρδιά που για σένα μια ζωή έπεφτε με στη φωτιά. Σήμερα, κύριε Οικονομόπουλε, ανακάλυψα ότι αν ήμουν ο μανατζέρ σας, τον πρώτο σας δίσκο θα τον έγραφε ο Γονίδης. Θέλετε, δεν θέλετε. Αυτό το όνομα τα λέει όλα. Σταμάτης Γονίδης. Είναι η καλύτερη στιγμή μου στο Dream Show αυτή. Υπάρχει ένα γράμμα από ένα άτομο, το οποίο ευτυχώς το εκτιμάει πάρα πολύ ο κύριος Πανός, που είναι μεγάλος συνθέτης και μεγάλος τραγουδιστής. Και θα μου επιτρέψεις να σας το διαβάσω. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, πολύχρονος και ευτυχισμένος. Επειδή μου είσαι πολύ συμπαθής και θεωρώ ότι είσαι από τους καλλιτέχνες που θα ξεχωρίσουν από το 2007 και μετά, και επειδή σίγουρα θα έχεις μια μεγάλη καριέρα, το δώρο μου για σένα, για την ονομαστική σου γιορτή, είναι κάποια τραγούδια που με μεγάλη χαρά θα σου δώσω για τον πρώτο σου δίσκο. Με πολύ αγάπη, Σταμάτης Γονίδης. Μπράβο, ρε Σταμάτη. Χαίρομαι που είσαι απόψε και εσύ εδώ.